Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 συμβαίνει στη χώρα μας η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία. Δύο τρένα συγκρούονται στα Τέμπη με τοπικά λόγω της ταυτόχρονης κίνησής τους στη γραμμή καθόδου. 57 συνάνθρωποι μας χάνονται άδικα. Πολλοί από αυτούς είναι νέα παιδιά, είναι φοιτητές. Εκατοντάδες τραυματίζονται. Ακόμα και σήμερα μερικοί δεν έχουν συνέλθει. Και φυσικά το μετατραυματικό αποτύπωμα έχει συναδεύσει τη ζωή τους ανεξίτηλα και για πάντα. Η χώρα βυθίζεται στο πένθος. Λίγησαν οι πάντες. Από το συλλογικό πένθος που είναι βαρύ, αλλά που φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το πένθος των οικογενειών. Ένα πένθος που ισοδυναμεί με θάνατο. Η χώρα μέσα σε αυτό το πένθος παράλληλα κατακλείζεται και από επίμονα γιατί. Γιατί η Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι τόσο αναχείρωτη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ελλάδα του 21ου αιώνα, που είναι αποδέκτης εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, έχει τέτοιες ελλείψεις σε βασικά συστήματα ασφαλείας. Γιατί στην Ελλάδα του πολυδύναμου εξυγχρονισμού του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια του θέλει να παρουσιάζεται ως συνεχιστής του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλά και του Κώστα Σιμίτη. Γιατί λοιπόν επί Πρωθυπουργίας του κυρίου Μητσοτάκη ένας 59χρονος αχθοφόρος είναι δυνατόν να μετατάσσεται σε σταθμάρχη προκειμένου να λαμβάνει τις αυξημένες αποδοχές του σταθμάρχη και με ολιγόμηνη εκπαίδευση χωρίς επιτήρηση να του ανατίθεται μια τόσο σοβαρή και υπεύθυνη υπηρεσία. Πολύ βαριά ερωτηματικά και αναπάντητα σε ένα βαθμό ακόμα και μέχρι σήμερα. Την επομένη της τραγωδίας, ο Πρωθυπουργός έρχεται με μια δήλωσή του να σοκάρει το Πανελλήνιο. Είναι μια δήλωση από την οποία όχι μόνο απουσιάζει η συντριβή, αλλά κυριαρχεί η απόπειρα αποτείναξης της αντικειμενικής πολιτικής του ευθύνης. Ακολουθεί η επιβράβευση της αυτονόητης παραίτησης του Υπουργού του και ολοκληρώνεται με την έκδοση από τον ίδιο, εν είδη πραγματογνώμονα, ενός πορίσματος για τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος. Σας τη διαβάζω αυτολεξή, γιατί είναι ένα μνημείο ανευθυνότητας, έλλειψης ασυναίσθησης και γενναιότητας και βέβαια είναι η έναρξη, σηματοδοτεί αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, την έναρξη της οργανωμένης και συστηματικής επιχείρησης συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, λέει ο Πρωθυπουργός. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Η ελληνική κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παγώνει από αυτή τη δήλωση. Τα αντανακλαστικά όμως των Συμβούλων Επικοινωνίας ενεργοποιούνται. Και λίγα 24 ώρα μετά, ο Πρωθυπουργός ανασκευάζει, κυριολεκτικά ανακαλεί. Λέει ο Πρωθυπουργός λίγα 24 ώρα μετά. Στην Ελλάδα του 2023 δεν γίνεται δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή και να μην το έχει αντιληφθεί κανείς. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος, λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι προφανές όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλα τα παραπάνω λέγονται κατ' επίφεση. Κατ' επίφαση, προκειμένου να απορροφηθεί η οργή που γέννησε η αρχική δήλωση. Είναι προφανές ότι λέγονται με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι προφανές
από τους κυβερνητικούς χειρισμούς που ακολούθησαν ότι τίποτα από αυτά δεν συμμερίζεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αντιθέτως με όσα δήλωνε, μέχρι τέλους κρύβεται πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί το θεμέλιο της οργανωμένης συγκάλυψης που θα υπηρετηθεί μέχρι τέλους από το Προεδρείο και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που ενεργούν με άνωθεν εντολές. Ένα μήνα αργότερα, στις 6 Απριλίου του 2023, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο κύριος Καραμαλής συμπεριλαμβάνεται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Στις 20 Απριλίου του 2023 δίνεται στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που η κυβέρνηση διορίζει. Είναι η γνωστή Επιτροπή Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το πόρισμα, την οποία αποτελούν ο πρώην πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο κύριος Χαλκιάς, και δύο καθηγητές του Δημοκριτίου και του Αριστοτέλειου, ο κύριος Προφυλίδης και ο κύριος Πυργίδης, το δυστύχημα ήταν συνέπεια της συνδρομής πολλών παραγόντων που αφορούν το επίπεδο λειτουργίας, το ανθρώπινο δυναμικό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και το διοικητικό πεδίο. Θα επανέλθω στο πόρισμα και στα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, γιατί πρέπει να τα θυμίζουμε, ειδικά στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν αυτοί κοές μάρτυρες των καταθέσεων των μελών της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Τον Ιούλιο του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ερευνά τις συνθήκες μη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 717 ανάμεσα στην Εργοσέ και την Κοινοπραξία, διαβιβάζει το πόρισμά της στις ελληνικές αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια της ερευνάς της, πέραν των στελεχών της Τρενοσέ και της Διαχειριστικής Αρχής, έρχεται αντιμέτωπη με πράξεις και παραλήψεις μελών κυβέρνησης, των κυρίων Σπίρτζη και Καραμαλή. Στο πόρισμα αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: το χειρότερο είναι ότι το 2022, με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα έργα η Εργοσέ, τα τρένα κυκλοφορούν χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, λίγο στους συναδέλφους σας. Ξέρω ότι πιστεύουν ότι φταίει το ανθρώπινο λάθος, αλλά πρέπει να με ακούσουν. Σας ακούνε. Δεν με ακούνε. Πώς ναι. Το διαπιστώνετε αυτό. Σας παρακαλώ ησυχία. Το διαπιστώνω. Σας παρακαλώ. Το χειρότερο, λοιπόν, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα έργα η Εργοσέ, τα τρένα κυκλοφορούν χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας. Έχουμε ήδη θρηνήσει 3 νεκρούς από το δυστύχημα του Αδένδρου. Πρόσφατα, με τη χιονόπτωση, η σύγκρουση στη Δάβλια με τον τραυματισμό 11 ακόμη. Εάν η Σύμβαση 717 είχε ολοκληρώσει το φυσικό της αντικείμενο από το 2016, όπως συμβατικά όφιλε, και λειτουργούσε η σηματοδότηση και με βάση αυτή το σύστημα ETCS, τίποτα από τα ανωτέρω δυσάρεστα δεν θα είχαν συμβεί. Στις 8-11 του 2023, ο κύριος Γεωργιάδης, ένας επιφανής συνεργάτης του Πρωθυπουργού, δηλώνει: αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πραγματικά τους Έλληνες, ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή, σήμερα στην Ελλάδα, πόσοι πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, άμα τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται για την εξεταστική ή την προκαταρκτική επιτροπή για τα ΤΕΜΗ? Φαίνεται ότι ο κινησμός επιλέγεται ως η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και έτσι αυτή η δήλωση δεν ανασκευάζεται ποτέ. Ήταν γνωστό ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρότεινε τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Και κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, άλλος επιφανής συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο παριστάμενος υπουργός, ο κ. Βορύδης, που ενώ μιλά πάντοτε με στόμφο Ρωμαίου νομομαθή, φαίνεται να αγνοεί τη διάκριση των εξουσιών που το Σύνταγμα την επιβάλλει, και επιβάλλει όχι μόνο να την γνωρίζουμε, αλλά επιβάλλει να τη σεβόμαστε. Δηλώνει, λοιπόν, ο κύριος Βορύδης σε σχέση με την πρόταση προανακριτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ: θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια, αλλά σας το λέω από τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς θα την απορρίψουμε, γιατί δεν συντρέχουν ποινικές ευθύνες, αποφαίνεται ο υπουργός. Σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που έχει έρθει στη Βουλή, λέει ακόμα:
αφορά τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά και αφορά τη διαχείριση χρημάτων της Ευρώπης. Εμείς όμως φαντάζομαι ότι μας ενδιαφέρει η συζήτηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος. Θέλουμε να επικεντρώσουμε εκεί την προσοχή μας και όχι στα δημοσιονομικά. Έτσι, η κυβέρνηση με αυτό το τόσο στέρεο, σκεπτικό, απορρίπτει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δέχεται όμως την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή αρχίζει τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2023. Και για όσους υπήρξαμε μέλη αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι προφανές ότι από τις πρώτες μέρες των εργασιών γίνεται σαφές ότι το Προεδρείο και τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας που συγκροτούν την Επιτροπή έχουν μία και σαφή στόχευση. Την οικοδόμηση του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθους ως το αποκλειστικό αίτιο για το έγκλημα των Τεμπών. Την αποδόμηση της προφανούς αιτιόδου συνάφειας ανάμεσα στη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 και την τραγωδία στα Τέμπη. Και αυτό το εγχείρημα επιχειρείται με συγκεκριμένα βήματα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο αποκλεισμός κρίσιμων μαρτύρων, τους οποίους όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προτείνουν. Στις 12 Δεκάτου του 2024 ασκείται ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εναντίον 23 υπευθύνων για την 717, στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ και της Διαχειριστικής Αρχής. Στις 26 Ιανουαρίου, το έγκυρο πολίτικο, το οποίο πολλές φορές η κυβέρνηση επικαλείται όταν υπάρχουν θετικά σχόλια για τη χώρα μας, αναφέρεται δημόσια στην απόπειρα συγκάλυψης, καταλογίζει απόπειρα συγκάλυψης στην ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αιτήματος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Στις 30 Ιανουαρίου έρχεται στην Επιτροπή για τα Τέμπη ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων, ο κύριος Ιωάννης Χαλκιάς, πρώην πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Κατά την εξέτασή του δηλώνει, με συγχωρείτε, στις 31 Ιανουαρίου είναι αυτό, ότι η μετάταξη του Σταθμάρχη ήταν προδήλως παράνομη. Ότι η εκπαίδευσή του ήταν ελιπέστατη. Και συμπληρώνει ότι αν υπήρχαν τεχνολογικά μέσα και σήμανση, η σύγκρουση θα είχε αποφευθεί. Την προηγουμένη όμως, ο κύριος Προφυλίδης, που ο τομέας του δεν είναι η νομική, αλλά είναι καθηγητής σιδηροδρομικής, λέει στην εξεταστική, και μόνο το ETCS, εάν λειτουργούσε, θα μπορούσε να αποτρέψει την τραγωδία. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2024 ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έπρεπε να έχει έρθει, να έχει κληθεί αμέσως στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί εντωμεταξύ υπάρχει το ζήτημα της επέμβασης, αυτό που πλέον συνηθίσαμε να λέμε όλοι μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος, η κλήτευση όμως του κύριου Αγοραστού καθυστερεί. Στις 6 Δευτέρου έχει πλέον καταστεί κατηγορούμενος ο κύριος Αγοραστός. Στις 7 Δευτέρου του 2024 το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφους 330 μελών του, ανάμεσα στους οποίους και 7 μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καταδικάζει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και έχει ιδιαίτερη αναφορά στα Τέμπη. Οι ευρωβουλευτές μιλούν για έλλειψη πολιτικής αμεροληψίας στην κοινοβουλευτική έρευνα για το δυστύχημα, ανησυχούν για την άρνηση της φιλοκυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να διεξάγει έρευνα σε ό,τι αφορά δύο πρώην υπουργούς μεταφορών, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εν ώψη όλων αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της χρήσης των σπονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του κανονισμού για τις κοινές διατάξεις, σύμφωνα με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως και σε σχέση με τη μη εφαρμογή αποφάσεων από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, σύμφωνα με τον κανονισμό προϋποθέσεων για το κράτος δικαίου.
Οι ευρωβουλευτές αναφέρονται στις παραβιάσεις του απορρίτου με λογισμικά υποκλοπής σε καταχρηστικές μηνύσεις, αναφέρονται στο στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, αναφέρονται στο Predator Gate, την εργαλειοποίηση των φερόμενων απειλών για την εθνική ασφάλεια, για να παρακολουθούνται πολιτικοί αντίπαλοι και δι αρχηγός κόμματος την περίοδο που διεκδικούσε την αρχηγία του κόμματός του, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Το ψήφισμα εκφράζει ανησυχίες για τη μεταφορά της έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών σε άλλους εισαγγελείς από ό,τι η αρχική, όπως και για τις πολιτικές πιέσεις και τους εκφοβισμούς σε αξιωματούχους ανεξάρτητων αρχών. Στις 15 Φεβρουαρίου καλείται επιτέλους ο κύριος Αγοραστός στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά επικαλείται ως κατηγορούμενος στο δικαίωμα της σιωπής. Και έτσι στις επίμονες ερωτήσεις για το ποιος έδωσε την εντολή για τον μπάζωμα αρνείται να απαντήσει. Η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι οχλείται επιμόνως να καλέσει τον κύριο Τριαντόπουλο, αρνείται γνωρίζοντας ότι σε σχέση με το επίμαχο θέμα δεν υπάρχει ούτε ένας μάρτυρας που έχει κληθεί. Ο κύριος Τριαντόπουλος, τις ημέρες της τραγωδίας, στις 7 Μαρτίου συγκεκριμένα, δίνει συνέντευξη στο τοπικό κανάλι TRT και πραγματικά εκεί, αν τον ακούσει κανείς, υπερηφανεύεται ως ο διοργανωτής της άψογης αποκατάστασης του χώρου. Έχει ολοκληρωθεί, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος. Διαμορφώθηκε ο χώρος. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, και, γιατί ακόμα, πρέπει να τηρηθούν από όλους οι χρόνοι, όπως είπε και ο πρόεδρος στην αρχή που άνοιξε τις... Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Κατρίνη, μην κάνετε το συνήγορο. Πρέπει να τηρήσουμε όλοι τους χρόνους. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λοιπόν, ο οργανωτής αυτής της περίφημης, όπως είπε, με σεβασμό στον πόνο των γονέων, αυτής της περίφημης επιχείρησης, δεν καλείται ποτέ. Αλλά προσέξτε, ο άνθρωπος που επέρεται για την άψογη διοργάνωση και την άψογη διαχείριση της κατάστασης, την 1η Μαρτίου του 24, κατόπιν στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, λέει verbatim, δεν έδωσα εγώ καμία εντολή για τον μπάζωμα. Στις 11 Μαρτίου του 2024, κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 717 διαβιβάζεται στον εφέτη ειδικό ανακριτή της Λάρισας, τον κύριο Μπακαΐμη. Η συσχέτιση των δύο δικογραφιών είναι προφανής. Η αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στην μη ολοκλήρωση της 717 και το έγκλημα των Τεμπών είναι ακόμα προφανέστερη. Στις 14 Τρίτου του 2024, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κιοβέση προέβησε δηλώσεις για τα Τέμπη, καταγγέλλοντας πως μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια, μας μπλοκάρουν από το να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επαναλαμβάνει, έχοντας γνώση της δικογραφίας, πως αν είχε εφαρμοστεί η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, το πολύ νεκρό δυστύχημα θα είχε αποφευθεί. Στην προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας για την τραγωδία των Τεμπών, ήρθαν τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προσθεθούν νέα δεδομένα που αποδεικνύουν αλλίωση των συνομιλιών του μοιραίου σταθμάρχη με μηχανοδηγούς στη Λάρισα το βράδυ της τραγωδίας, ώστε να μεγεθυνθεί το κατά το αφήγημα της κυβέρνησης ανθρώπινο λάθος ως αποκλειστικό αίτιο της σύγκρουσης και να υποβαθμιστούν οι υφιστάμενες κυβερνητικές ευθύνες αναφορικά με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με έγγραφα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, προκύπτει ότι λίγες μόνο ώρες μετά τη σύγκρουση, κάποιοι αφαίρεσαν παράνομα τις συνομιλίες του σταθμάρχη από τον ΟΣΕ και κατόπιν κοπτορακτικής τις έδωσαν αλλοιωμένες στη δημοσιότητα την 1η Μαρτίου, ώστε να φαίνεται πως ο σταθμάρχης είχε υποδείξει λανθασμένη πορεία στο μοιραίο τρένο για να ενισχυθεί το προαποφωσισμένο και ήδη διατυπωμένο αφήγημα που ήθελε την τραγωδία να οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος. Προαποφασισμένο, θυμίζω ότι πρώτος ο Πρωθυπουργός την επομένη του δυστυχήματος το ανέφερε. Σημειώνεται ότι, όπως επιβεβαίωσε η ελληνική αστυνομία, το καταγεγραμμένο ηχητικό υλικό παραδόθηκε στην έδρα της αστυνομίας από υπάλληλο του ΟΣΕ στις 3 Μαρτίου του 2023. Αυτές οι νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις
έρχονται να προσθεθούν στο τρίπτυχο συγκάλυψη, διαφθορά, ατιμορρησία, στο οποίο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι αλήθεια ότι διακρίνεται με επιτυχία. Και σαν να μην έφθυναν ενώ αυτά, έχουμε τη μετατροπή του Υπουργείου Εσωτερικών σε έναν παρακρατικό εκλογικό μηχανισμό που διαρρέει προσωπικά δεδομένα επιλεκτικά σε υποψήφιους ευρωβουλευτές, ακυρώνοντας με τον πιο χυδαίο τρόπο την επιχειρούμενη δήθεν μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου. Κυρίες νομίζω και κύριοι ότι συνάδελφοι, πρέπει να κλείσετε, κυρία Αποστολάκη. Κλείνω, η ανοχή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη. Κλείνω. Κλείστε. Κλείνω. Σας παρακαλώ θερμά. Η σχέση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της κυβέρνησης, με τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι παραδοσιακές και στέρεες. Η προσπάθειά σας να παραστηρήσετε ότι είστε θύματα επιχειρηματικών συμφερόντων ηχεί ως ένα ανέκδοτο. Όχι μόνο στην αίθουσα, αλλά και σε όλο το έθνος που μας παρακολουθεί. Η προστασία που προσφέρετε μεθοδικά στον πρώην Υπουργό κύριο Καραμαλή έχει ήδη προκαλέσει ρήγματα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Τόσο ορατά πλέον και με ονοματεπώνυμο, ώστε ό,τι και να αποφασίσετε για να εκτονώσετε την υπόθεση θα είναι πολύ λιγοστό και πολύ αργοπορημένο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω. Η λειτουργία του κράτους δικαίου είναι ο εγγυητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Είναι η θεσμική οχύρωση απέναντι στην αυθαιρεσία της εκάστοτε πλειοψηφίας. Το κράτος δικαίου είναι ο πυρήνας του ευρωπαϊκού κεκτημένου και η συνθήκη εκείνη έξω από την οποία δεν μπορεί να υπάρξει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Το παραβιάζεται κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Η εικόνα του Πρωθυπουργού ως φιλελεύθερου ηγέτη δεν θα φιλοτεχνηθεί από την πρωτοβουλία του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η εικόνα του φιλελεύθερου ηγέτη έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα από τις υποκλοπές, από τη συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών, από το σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών δεδομένων, από τις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Είστε απομονωμένοι και εκτεθειμένοι. Έχετε ηθικά απολέσει κάθε πολιτική νομιμοποίηση και απομένει η χειρή πολιτική σας καταδίκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σας ευχαριστώ.